Φέρνουν τα όστρακα οι ενδιαφερόμενοι λιανοπολιτές. Τα όστρακα συνήθως έρχονται εκτός χείου. Η χείος δεν έχει παραγωγή οστράκων. Όταν λέμε όστρακα εννοούμε γυαλιστερές, κηδόνια, μύδια, τέτοια πράγματα. Τα παραδοσιακά δηλαδή. Τα παραδοσιακά, αυτά που κινούνται στην αγορά. Εμείς απλά ελέγχουμε την αγοροπολισία. Το θέμα υγιεινής το ελέγχει το νομοκτηνίατρος της περιοχής μας. Συνήθως αν κρίνει ότι κάποια όστρακα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των συσκευαστηρίων, της εξυγίανσης όπως λέγεται των οστράκων, είναι θέμα νομοκτηνιατρικής υπηρεσίας. Από εκεί και ύστερα θεωρώ ότι κάθε χρόνο αυτά που έρχονται είναι ασφαλή, διότι έρχονται από πιστοποιημένα συσκευαστήρια και δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα για τον κόσμο. Όσον αφορά τώρα τις τιμές του, όσον αφορά τις τιμές, θεωρώ ότι θα κινηθούν στα ίδια, στα περσινά επίπεδα που ήταν γύρω στα 15 ευρώ το γυαλιστερές και κηδόνια και 6 ευρώ, 7 ευρώ τα μύδια. Κάπου εκεί κινηθήκαν πέρσι, θεωρώ ότι και φέτος κάπου εκεί θα είναι οι τιμές. Θα έρθουν γύρω στην Κυριακή πρωί και θα βγουν στην αγορά την καθαρή Δευτέρα. Για τι ποσότητες μιλάμε συνήθως? Εξαρτάται από τη χρονιά. Έχει χρονιές που έχουν έρθει και 3 και 4 τόνοι πάνω στοιχείο, έχει χρονιές που έχουν έρθει και ένα τόνο πάνω στοιχείο. Τα τελευταία χρόνια είναι μειωμένες οι ποσότητες ή... Μειωμένες είναι γιατί δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον, επειδή είναι γενικώς ακριβά και δεν έχουν και φαΐ, ας πούμε, έτσι να το πούμε, να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι δηλαδή ακριβά για το βαλάντιο του Έλληνα, του μέσου Έλληνα. Από εκεί και ύστερα θα έχει ντόπια παραγωγής νηστίσιμα, όπως είναι γαρίδες, καραβίδες, καλαμάρια, χταπόδια, από την ιχθυόσκαλα των χιωτών παραγωγών, τα οποία και αυτά θα κυμαθούν στις τιμές που ήδη υπάρχουν μέσα στην αγορά. Εκεί τα καλαμάρια γύρω στα 15 ευρώ, χταπόδια γύρω στα 10-11 ευρώ, εκεί είναι οι τιμές τους. Και η γαρίδα εκεί στα 7-8 ευρώ πόσο πάει. Η παραγωγή εδώ τι λένε για την περίοδο αυτή? Περιμένουν έτσι παραπάνω κίνηση? Η παραγωγή υπάρχει, το θέμα είναι αν έχει λεφτά ο κόσμος να πάει να τα αγοράσει. Πάντα τέτοιες μέρες, κακά τα ψέματα, ο κόσμος βγαίνει και ψωνίζει. Τώρα πώς θα κοιμαθεί η αγορά, αυτό θα το πούμε την άλλη μέρα της καθαρής Δευτέρας.